στο Άργος βρέθηκε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Ρινίκας, ο οποίος και μίλησε σε μια μεγάλη συγκέντρωση γυναικών, η οποία και είχε προγραμματιστεί. Χαίρομαι για το ότι είμαι στο Άργος. Εδώ ο φίλος και ο συναγωνιστής και ο υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ήδη είναι και Περιφερειακός Σύμβουλος, Χρήστος Αντωνόπουλος, έχει οργανώσει μια μεγάλη συγκέντρωση γυναικών. Ξέρετε, από τις γυναίκες πηγάζουν τα πάντα, τα καλά εννοώ, και σε πολιτικό επίπεδο. Θα κάνουμε κάποιους χαιρετισμούς απόψε και νομίζω ότι το ακροατήριο θα μας βοηθήσει στον αγώνα τον οποίο κάνουμε για το κοινό καλό. Είδαμε ότι οι γυναίκες εδώ στο Άργος σας αγαπάνε ιδιαίτερα. Όχι μόνο στο Άργος, και στον Άφη. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ δύσκολη και ενδιαφέρουσα διαδρομή. Απόψε είμαστε εδώ στον Άργος, στη συγκέντρωση αυτή τη μεγάλη των γυναικών, την οποία φρόντισε ο Χρήστος, και του δίνω τα συγχαρητήριά μου δημόσια. Αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του. Το βράδυ θα μείνουμε στον Άφλιο, αύριο το πρωί θα ανέβουμε στην Επίδαυρο, όπου θα γίνουν εκδηλώσεις για την πρώτη Εθνοσυνέλευση. Λιγουριό, Ερμιονίδα, πάλι το βράδυ στον Άφλιο και σιγά σιγά στην Καλαμάτα, για να είμαστε τη Δευτέρα στη δουλειά μας. Ξέρετε, υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση από το Μεγαλόπολι μέχρι το Αρτεμίσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει φροντίδα και ο δρόμος, είμαι βέβαιος, θα είναι ανοιχτός. Αυτό το οποίο όλα οι ενδείξεις που έχουμε είναι εξόχως θετικές για το συνδυασμό μας. Σας βεβαιώνω γι' αυτό. Δεν είναι σχήμα λόγου. Υπάρχει μια γενική κινητοποίηση του κόσμου που θέλει κάτι να αλλάξει, που θέλει η αξιοποίηση των χρημάτων της περιφέρειας να πιάσουν τόπο και να αλλάξουν κάτι στον τόπο τους. Ο κύριος Νίκας έρχεται συχνά στην Αργολίδα, όπως έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλη την Πελοπόννησο. Είναι ο Περιφερειάρχης, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης που στηρίζει Νέα Δημοκρατία, και βεβαίως είμαστε δίπλα του στον αγώνα που δίνει, και όπως βλέπετε δίνουν και το δυναμικό παρόν οι γυναίκες σε αυτή την εκδήλωση εδώ της Αργολίδας, στο Άργος, και βεβαίως δίνουμε έναν καλόν αγώνα, γιατί πιστεύουμε ότι το ήθος, η εμπειρία του και οι δυνατότητες που έχει ο κύριος Νίκας για την περιφέρεια της Πελοποννήσου είναι σημαντικές και μπορούν να δώσουν μια όθηση στην ανάπτυξη, καθώς και στα έργα που χρειάζεται η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα βεβαίως η Αργολίδα, που πραγματικά έτσι είναι ένας νομός που πρέπει να δοθούν οι δυνατότητες να γίνουν τα έργα που έχουμε δεσμευτεί όλοι μας. Είναι άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Γνωρίζουμε ότι η πολιτική του βούληση είναι να κάνει έργα τα οποία, φεύγοντας από την πολιτική, να φέρουν την υπογραφή τη δική του και των συνεργατών του. Ήδη το έχει πετύχει στην Καλαμάτα. Όταν λέμε κατεβαίνουμε στο λαό και ζητάμε την ψήφο του λαού για να προσφέρουμε, πρέπει οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε να είναι τέτοιες, να έχουν τέτοιο ηθικό υπόβαθρο που πράγματι θα βοηθήσει τον λαό, την προοπτική του και τις ελπίδες του θα τις κάνει πράξη.